Κύριε Καρά, βρισκόμαστε στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Σπάρτης και βλέπουμε κάποιους υποψήφιους προπονητές. Πράγματι, πραγματοποιείται εδώ στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού μας Ενωσιακού Κέντρου η δεύτερη σχολή βεβαίως προπονητών ΟΕΦΑ Β' στο νομό μας και μάλιστα συμμετέχουν 36 υποψήφιοι προπονητές, η οποία διαρκεί από τις 5 του μηνός μέχρι 21 του μηνός. Είναι υπό την εποπτεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και διευθυντής σχολής είναι ο γνωστός Στέλης Πατάκης. Με την ευκαιρία της παρουσίας σας εδώ, θα ήθελα καταρχήν να πω καλή επιτυχία στους υποψήφιους προπονητές, οι οποίοι η επιθυμία μας είναι να στελεχώσουν το τοπικό σύνδεσμο προπονητών και βεβαίως να προσφέρουν τις γνώσεις τους πλέον σε όλα τα πρωταθλήματα και βεβαίως στις μικρότερες ηλικίες. Η σχολή πραγματοποιείται γιατί τη στήριξε με πολύ θέρμη ο κ. Πατάκης στην προσπάθειά μας και στο έτοιμά μας προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αλλά βεβαίως δεν θα μπορούσαμε να είχαμε και αυτόν τον αριθμό των υποψηφίων αν δεν είχαμε και τη συνδρομή και την άριστη συνεργασία με το Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου του νομού μας. Ευελπιστούμε ότι με το τέλος της σχολής αυτοί οι νέοι προπονητές και γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Λάκωνες. Αριθμητικά σας λέω ότι έχουμε γύρω στα 25 υποψήφιους προπονητές στη Λακωνία και οι υπόλοιποι 11 είναι από άλλες ενώσεις που έχουν έρθει και παρακολουθούν τη σχολή. Θα είναι τα νέα μας στελέχη στον χώρο του ποδοσφαίρου ως προπονητές και θα στελεχώσουν τις ομάδες μας. Και από ό,τι πρόλαβα να δω είναι και παλιοί ποδοσφαιριστές. Βέβαια, εκεί αυτό ήταν και το κάλεσμα που κάναμε και από ό,τι θυμάσαι, Νίκο, μιλήσαμε για να διοργάνωση όλων των πρωταθλημάτων Α, Α1, Β, καταργήσαμε τη Γ. Και μέσα στις προϋποθέσεις που θέσαμε φέτος ήταν ότι η Α και η Α1 να έχει διπλωματούχους προπονητές καθώς επίσης και τα παιδικά τμήματα των ομάδων αυτών. Χωρίς το κατάλληλο εκπαιδευτή, χωρίς το κατάλληλο υλικό και βεβαίως χωρίς κατάλληλες υποδομές, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Εμείς, με μεγάλη προσπάθεια και τη στήριξη αρκετών Δήμων τα προηγούμενα χρόνια, ευελπιστούμε και τώρα σε κάποιους Δήμους που έχουμε λείψει σε γήπεδα, κυρίως με χόρτο, να ολοκληρωθεί. Το φυτώριό μας, δηλαδή το αθλητικό κομμάτι που αφορά τα παιδιά, βλέπουμε ότι ήδη φέτος στο πρωτάθλημα παιδικό θα συμμετέχουν 32 ομάδες. Άρα καταλαβαίνετε τη συμμετοχή πλέον του νέου κόσμου. Και δεν θα μπορούσε βεβαίως να λείψει ο βασικός παράγοντας που είναι ο προπονητής εκπαιδευτής και εκεί είναι όλο το μεγάλο στοίχημα και αυτής της σχολής. Κάτι τελευταίο, την περασμένη Δευτέρα έγινε η κλήρωση των τοπικών πρωταθλημάτων. Πότε ξεκινάμε? Ξεκινάμε αρχές Οκτώβρη το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, το πρώτο Σαββατοκύριακο, ενώ στο δεύτερο του Οκτώβρη θα ξεκινήσει η Α1 και παράλληλα θα ξεκινήσουμε και τα παιδικά μας πρωταθλήματα και τη Β. Βέβαια για τα παιδικά μας πρωταθλήματα θα το δούμε γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα σχετικά με τα γήπεδα και η ακριβή ημερομηνία θα καθοριστεί μετά από την αρμόδια επιτροπή. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ για άλλη μια φορά που ήρθες κοντά μας και το κανάλι σας στο Ελλάδα TV θα δώσει άλλη μια φορά εικόνα και πράξη στο εργαστήριο αυτό που λέγεται Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο και μάλιστα σε αυτή τη μεγάλη σχολή που πραγματοποιείται αυτό το διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κύριε Μπατάκη, να σας καλωσορίσουμε στη Σπάρτη. Βρίσκεστε μεν αρκετές ημέρες εδώ στη Σπάρτη, όμως εμείς με την ευκαιρία τη σημερινή σας καλωσορίζουμε και ξέρουμε ότι βρίσκεστε εδώ για να διδάξετε στους νέους υποψήφιους προπονητές. Ναι, καταρχήν ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε, μπορώ να πω. Ήρθαμε το 2005, είδαμε πατά η μνήμη και 6 χρόνια αργότερα, διότι είναι δύσκολο για μια τέτοια ένωση με λίγα σωματεία αλλά και μια πόλη με τόσο λίγο κόσμο το να έρχεται μια σχολή και να οργανώνεται για μέσα σε 6 χρόνια δύο φορές σημαίνει υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Κάποιο ενδιαφέρον και μάλιστα τα παιδιά σου διψούν για επιμόρφωση στην προπονητική. Τώρα, έχουμε αρκετές μέρες βέβαια, αλλά εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε και περισσότερες μέρες. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι, που το έχουμε σε όλη την Ελλάδα, ότι αν καθίσουμε τις μέρες που πρέπει, σύμφωνα με τις αρχές των υπολείπων χωρών, όπου εκεί κάθε μέρα διδάσκουν 4-5 ώρες, που σημαίνει για να καλύψουν, ας πούμε, τις 130 ώρες, θέλουν πάνω από 35 μέρες, καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι πάρα πολλά για τα παιδιά. Εμείς προσπαθούμε να τους πιέσουμε πολύ, είμαστε πιεστικοί, γιατί θέλουμε να μειώσουμε πρώτο το κόστος και δεύτερον να μειώσουμε και τα έξοδα των παιδιών, γιατί είναι δύσκολες εποχές, αλλά έστω και παλιά θυμάμαι, έχουμε το ίδιο παράβολο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει, ας το πούμε, μία γκρίνεση από τον καθένα ότι πιέζεται πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ το ωράριο πιεστικό, οι μέρες είναι πολλές, οι ώρες είναι πάρα πολλές, δεν προλαβαίνουν να ξεκουραστούν, δεν έχουν ρεπό, κάθε μέρα δουλεύουν από το πρωί στις 8.30 μέχρι τις 8.30 το βράδυ συνεχώς με ένα διάλειμμα, ας πούμε, 2 ώρες το μεσημέρι. Αλλά τους το λέω και
το τονίζω παντού ότι δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, αν θέλουμε πραγματικά να μειώσουμε το κόστος, πρέπει να πεζόμαστε. Οι άλλες χώρες δεν ενδιαφέρονται για το κόστος. Και γι' αυτό το παράβολό τους είναι πολύ υψηλό. Αλλά δεν έχουν τέτοια προσέλευση ατόμων. Αυτό λέω λοιπόν ότι δεύτερη φορά είδα ότι είχαμε 36 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον 28 άτομα, 26 με 28 είναι από την Λαγκωνία. Που σημαίνει υπάρχει ενδιαφέρον. Και αν σκεφτεί κανείς ότι δυστυχώς εδώ για τη Σπάρτη, για τη Λαγκωνία, δεν υπάρχει ομάδα ακόμη στην Β' Εθνική ή στην Α' Εθνική κατηγορία, καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει κίνητρο για τους υπολείπους να έρθουν να ασχοληθούν. Αλλά πρέπει να τους προτρέψουμε όλους ότι πρέπει να ασχοληθούν όσο δυνατόν περισσότερο με τις ακαδημίες, με τα μικρά παιδιά. Εμείς βέβαια ενδιαφερόμαστε εδώ πέρα, αυτό το δίπλωμα είναι η UEFA Β, που μπορεί κάποιος να προπονήσει και ομάδες αντρικές. Μέχρι ποια κατηγορία? Εντάξει, μην το πάμε στον κανονισμό, γιατί άμα το πάμε στον κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζεται ενία, που δεν μπορεί να το εφαρμόσει ενία. Άλλη η Ένωση των Αθηνών, άλλη η Ένωση της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης και άλλες πάλι. Η τοπική ένωση. Συνήθως όμως αυτό το δίπλωμα επιτρέπει την τοπική κατηγορία και κάπου-κάπου γίνεται και μία παρασπονδία και τους δεχόμαστε εφόσον είναι κάποιοι ικανοί και έχουν ανεβάσει την ομάδα και τη ΔΕΛΤΑ Εθνική Κατηγορία. Μάλιστα. Μέχρι τώρα η εμπειρία σας δείχνει τι έχετε δει μάλλον από τους υποψήφιους. Κοιτάξτε, εμάς μας συγκίνησε περισσότερο εδώ στα παιδιά ότι την πρώτη μέρα που ήρθαν κάπου έτσι φάνηκε λίγο σκληρό σε αυτούς. Αλλά τους είχα πει ότι θα πρέπει να παρακολουθούν συνέχεια. Δεν πίστευω ότι δεν θα κάνουν απουσίες. Μας συνεχίζει το γεγονός ότι από το πρωί ως το βράδυ είναι εδώ κοντά μας. Ότι δεν απουσιάζουμε. Επίσης, μας συνεχίζει το γεγονός πως οι άνθρωποι της Ένωσης εδώ πέρα είναι πολύ κοντά. Και το ωραίο είναι ότι έχουμε και την αίθουσα και το γήπεδο κοντά. Οπότε μπορούμε να πάμε στιγμή όπως είχαμε μια κακή στιγμή. Ναι, μια κακή στιγμή της προάλλης όπου έπεσε το χαλάζι και η βροχή μεγάλη. Δεν διαλύσαμε τη σχολή, γιατί αν ήταν κάπως άλλο, με τη διαλύσουμε. Συνεχίσαμε μέσα στην αίθουσα. Αυτό είναι καλό βέβαια. Σε αυτό το σημείο λοιπόν είμαστε ευχαριστημένοι. Τώρα τα παιδιά από εκεί πέρα. Εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε ακόμη. Πρώτον. Δεύτερον, τους αφήνουμε αυτούς να κρίνουν. Το σύστημά μας είναι κατά κάποιο τρόπο. Βασίζεται στο reality που λέμε, την πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Στηρίζεται στην αφίδρομη επαφή που μπορεί να έχει ο εκπαιδευτής με τον υποψήφιο προπονητή. Δεν είναι βγαίνω διδάσκω και από εκεί πέρα θέλω να δω και να τους κατά κάποιο τρόπο να τους εξετάσω. Μέσα οι ίδιοι δηλαδή πρέπει να βαθμολογούν τον εαυτό τους. Μάλιστα. Πόσες μέρες διαρκεί η σχολή εδώ? Έχουμε 17 μέρες, δηλαδή κάνουμε 135 ώρες καθαρές, λίγο παραπάνω από το μίνιμουμ που θέλει η Ευρώπη. Δηλαδή οι 53 ομοσπονδίες είμαστε συνασπισμένες, 53 χώρες στην Ευρώπη είμαστε συνασπισμένες. Ό,τι δίπλωμα παίρνουμε εμείς εδώ, το ίδιο δίπλωμα παίρνει και ο Ιταλός, το παίρνει και ο Γερμανός. Της ίδιας αξίας. Δεν έχει καμία διαφορά. Μάλιστα. Βέβαια, ο καθένας ακολουθεί τη δικιά του κουλτούρα, το δικό του πρόγραμμα. Αλλά το μίνιμουμ είναι 120 ώρες καθαρές. Εμείς κάνουμε λοιπόν εδώ 135 ώρες και τα παιδιά είναι ευχαριστημένοι και εμείς είμαστε ευχαριστημένοι. Για το επίπεδο νομίζω ότι μαθαίνουν πάρα πολλά, αλλά τους προτρέπω πάντοτε και μέσω της δικής σας τηλεόρασης να τους πω ότι δεν σταματάει το δίπλωμα, διότι το δίπλωμα δεν κάνει τον προπονητή. Πρέπει κάθε μέρα να επιμορφώνονται. Το ποδόσφαιρο κάθε μέρα αλλάζει. Αλλάζει και δεν πρέπει να κοιτούν το υψηλό ποδόσφαιρο, γιατί όλοι οι προπονητές κοιτάνε την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα είναι PlayStation. Θα πρέπει να κοιτάξουν υπό τις μικρές ομάδες αυτές να προπονήσουν και όλα τα υπόλοιπα. Ωραία, να έρθουμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο μάλλον του φετινού καλοκαιριού. Στημένοι αγώνες, παράγοντες, ποδοσφαιριστές, κάποιοι διοικητικοί υπάλληλοι. Κοιτάξτε, τι γνώμη έχετε για αυτό? Θα σας πω κάτι. Εγώ είμαι πολύ παλιός. Έχω παίξει ποδόσφαιρο με 70.000 κόσμο και προπονητής πάλι με 70.000 κόσμο. Έχω υποστεί πολλά. Πολλές αδικίες. Εγώ έχω κάνει δηλώσεις πάρα πολύ σκληρές. Δηλώσεις σκληρές που με συνοδεύουν, ας πούμε. Όποιος πατάει τον γκόγκ θα δει ότι εκεί πέρα είναι σκληρές και λένε πώς τις είπες. Ένας μορφωμένος μπορεί να πει τις κουβέντες, αλλά επειδή έχω νιώσει την αδικία στο πετσί μου, έχω μάθει να λέω κάτι. Ότι η αδικία πάντα υπάρχει. Δυστυχώς στην κοινωνία υπάρχει αδικία. Το θέμα είναι να μπορείς να αγωνίζεσαι κάθε φορά να την κάνεις σε ποιότερη μορφή. Από εκεί πέρα λοιπόν, αυτά τα περιστημένα για αυτά, εμένα δεν με ακουμούν, ξέρετε γιατί. Γιατί το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη Γερμανία, αλλά εκεί βλέπετε όλα καμουφλάρονται. Θυμάμαι ένα παλιό παιχνίδι μεταξύ Γερμανίας-Αυστρίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα 0-0. Κανείς δεν μίλησε. Αν κάτι γίνει στην Ελλάδα, γίνονται πολλά. Το κυριότερο είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να αποβάλουμε αυτά τα στελέχη που παρισφρύνουν μέσα στο ποδόσφαιρο. Κανένας δεν έχει τη δύναμη. Κάποιος φωνάζει, λέει, η ΕΠΟ μπορεί να το κάνει. Δεν έχει τη δυνατότητα. Η ΕΠΟ δεν είναι αστυνομία. Δεν είναι εξουσία, δεν είναι εκτελεστική, δεν είναι νομοθετική. Το μόνο που κάνει είναι νομοθετή γύρω από το ποδόσφαιρο και να διοργανώνει. Από εκεί και πέρα μετά μας κατηγορούν για πολλά, για πολλούς βαθμούς δικαστηρίων. Αν έχουμε μόνο ένα δικαστήριο αποφασίζω και διατάζω, πάλι θα κατηγορούσαν την ΕΠΟ. Δεν είναι δικό μας το θέμα λοιπόν, είναι θέμα
να αντιληφθούν οι ηθήνοντες των ομάδων και των υπολείπων το πώς θα χρησιμοποιούν τον κάθε βαθμό προκειμένου να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Πάντως, να ξέρετε κάτι, όλα τα χρόνια η ΕΠΟ προσπαθεί να αποδώσει δικαιοσύνη. Προσπαθεί. Το θέμα είναι ότι λέει κάποιος δεν έχουμε την έξοδο καλή μαρτυρία. Ως ένα σημείο δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Εγώ βλέπω καθημερινά δηλαδή τις επιθέσεις που γίνουν. Αλλά σε όλους τους χώρους υπάρχουν και οι κακοί. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν οι κακοί μπορούν από μόνοι τους να αποβληθούν ή να τους αποβάλει κάποιος που έχει τη δυνατότητα. Να σας ρωτήσω όμως ότι αυτό το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 15-20 χρόνια. Το γνωρίζουμε όλοι. Γιατί φέτος ειδικά έγινε αυτή το ξεσκέπασμα. Το ξεσκέπασμα, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, να λέμε την αλήθεια, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή ο καθένας επαναστατεί. Ο καθένας πραγματικά πιστεύει ότι αυτός αδικείται. Και όντως η κατάσταση έρχεται από παλιά. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι ειδικός, παρόλο που μπορούσα να είμαι ειδικός και θα μπορούσα άνετα να καταθέσω την άποψή μου παντού. Δηλαδή, τι προέβλεπε ο καθένας. Λίγο πολύ σε εμάς που έχουμε ζήσει και στο εξωτερικό, έχουμε ζήσει πολλές καταστάσεις, ξέραμε περίπου πότε θα φτάσει η Ελλάδα εδώ πέρα. Με τον τρόπο που διοικείται. Με τον τρόπο που κατά κάποιο τρόπο ορισμένοι λένε: δεν βαριέσαι, αδερφέ, εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Που και πέρα στο ποδόσφαιρο λοιπόν βγήκανε. Όχι, δεν βγήκανε. Απλώς θέλησε κάποιος να τα φέρει στην επιφάνεια. Δηλαδή το να τα καλύψει. Και παλιά τα προσπαθούσαμε να τα καλύψουμε μόνοι μας. Δεν γίνεται όμως. Τώρα χρειάζεται, δηλαδή, επειδή η κατάσταση βράζει, θα πρέπει να βγαίνουν έξω και από εκεί και πέρα να το καταλάβουν όλοι. Αλλά τα πολλά μέσα ενημέρωση όμως, να το ξέρετε και κάτι, είναι δύσκολο, διότι το καθένα το παραπουσιάζει σύμφωνα με την αρχή της μισής αλήθειας και το όπως θέλει. Οπότε ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ποιος αποδίδει δίκαιο, αν το αποδίδει και τι ακριβώς συμβαίνει. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντικότατα αυτά που μας είπατε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Κοιτάξτε να δείτε, δύναμη ο καθένας από εμάς πρέπει να αντιλέπει τον ίδιο τον εαυτό, αλλά από την υπόλοιπη κοινωνία. Και όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, θα πρέπει να βρίσκει περισσότερη δύναμη για να μπορεί να διαπαιδαγωγεί και να γαλουχεί τα νέα παιδιά. Εδώ πάνω λοιπόν είναι ένα κομμάτι όλων υποχρέωση, γιατί τα νέα παιδιά, ενώ πιστεύουμε ότι έχουν τεράστιες δυνατότητες από πλευράς μόρφωσης και επιρροές, από εκεί και πέρα δεν έχουν ανθρώπους να τους κατευθύνουν. Δεν έχουν ανθρώπους να τους πούνε την αλήθεια, να τους κοιτάνε στο μάτι. Που, τι, ότι μπορεί να τον κατηγορείς, μπορεί να του λες πράγματα σκληρά, αλλά να ξέρεις όμως μία μέρα ότι αν σε ακούσει, σαν όπως πρέπει να ακούσει ένα δάσκαλο αυτό, θα βάλει πολύ μυαλό και θα λέει: ναι, ήταν σωστός. Από εκεί και πέρα μπορεί να αντιδράσει. Δεν είναι κακό λοιπόν. Και εγώ σε ευχαριστώ και χαίρομαι για μια ακόμη φορά που στη Σπάρτη βρήκαμε ανταπόκριση. Και εγώ ευχαριστώ. Παναγιώτη, βρισκόμαστε στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο στο Άγιο Ιωάννη του Δήμου Σπάρτης πλέον. Βλέπουμε αρκετούς υποψήφιους προπονητές εδώ. Εσύ ως πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών του Νομού Λακωνίας, τι έχεις δει μέχρι τώρα? Γίνεται μια δουλειά πολύ σωστή, την οποία έχουμε πεδιώκαμε να γίνει, δηλαδή σε συνεργασία με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Λακωνίας, τον κύριο Καρά, τον Τάκη, και μετά από πίεση προς τον κύριο Μπατάκη, δηλαδή η πίεση με την καλή έννοια, καταφέραμε να γίνει αυτή η σχολή. Τη χρειαζόμαστε στη Λακωνία, γιατί η προσωπική μου άποψη είναι ότι είμαστε πίσω. Είμαστε μακριά από το κέντρο, από την Αθήνα, και είμαστε πίσω. Και μέσα από αυτή τη σχολή θέλουμε να βγάλουμε καλούς προπονητές, με την έννοια ότι θα μορφωθούν πάνω στον τομέα αυτόν, στο ποδόσφαιρο, και θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα, γιατί η ενημέρωση πρέπει να συνεχίζεται συνέχεια. Το μέχρι τώρα αποτέλεσμα, η εμπειρία σου δείχνει τι έχει δει μάλλον από το επίπεδο των υποψηφίων. Είπα, προσωπική μου άποψη είναι προπονητικά βέβαια, έτσι, όχι σε αξία παικτών, πρώην παικτών, είμαστε πίσω. Και αυτό το μπορώ να το τεκμηριώσω σαν ενωσιακός προπονητής που είμαι, παίζοντας με τους άλλους όμορους νομούς, στα συστήματα πλέον, στην τεχνική, στις μικρές ηλικίες είμαστε καλοί, στα συστήματα είμαστε πολύ πίσω. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες που παίζουν με λίμπερο, από αυτά είναι ξεπερασμένα εδώ και πολλά χρόνια. Και ξαναγκάζομαι εγώ και παίζω έξω ζώνη, τα παιδιά να μην το έχουν διδαχθεί στις ομάδες τους. Προσπαθούμε δηλαδή μέσα από τους αγώνες να βγάλουμε καλά αποτελέσματα με αυτά. Και επιθετικά και στο κέντρο, δηλαδή τεχνικά είμαστε πολύ πίσω. Τακτικά.
Ναι. Να έρθουμε και στις δύο ομάδες μας. Πέρσι συμμετείχαν στην Δέλτα Εθνική, η Αθλητική Ένωση Σπάρτης, ο Αθλητικός Όμιλος Κροκιών. Ο δεύτερος εγκατέλειψε την προσπάθεια. Η Αθλητική Ένωση Σπάρτης δήλωσε συμμετοχή στην Α κατηγορία. Τι γνώμη έχεις γενικά το λακωνικό ποδόσφαιρο, πού μπορεί να φτάσει και πού βρίσκεται? Πιστεύω ότι στις μικρές ηλικίες έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Για μένα φταίει η υποδομή, η οποία βέβαια τώρα κάποια χρόνια με τα πρωταθλήματα που κάνει η ΕΠΣ Λακωνίας βαδίζει καλά. Πρέπει τα σωματεία να στηριχθούν στα δικά τους παιδιά. Και οι Κροκιές και η Σπάρτη στηρίζονταν βασικά σε παίκτες ξένους. Οικονομική αφέμαξη, Νίκο. Όταν έκανα εγώ την εξομοίωση το 8 στην Άρτα, συνάντησα τον Νίκο το Λάπα. Ήταν προπονητής στην Φιλιππιάδα. Φιλιππιάδα. Ανέβηκε εκείνη τη χρονιά. 120.000 προϋπολογισμό με δικά τους παιδιά και πήραν το πρωτάθλημα. Δέλτα Εθνική. Παίξανε 3-4 χρόνια Γάμα Εθνική. Και εκείνη τη χρονιά οι Κροκιές δεν ξέρω πόσα λεφτά. Έφτασε ο προϋπολογισμός και έπεσαν. Μπορεί να πω ήταν διπλά χρήματα. Δεν ξέρω δηλαδή, να πω για τους Κροκιές. Θέλω να πω ότι εάν στηριχτούμε στα δικά μας παιδιά, εάν δουλέψουμε τα δικά μας παιδιά, θα πάμε καλά. Πιστεύεις ότι υπάρχει υλικό? Ναι. Εγώ είμαι 5 χρόνια. Τα 4 χρόνια παίρνουμε τα πρωταθλήματα των μικρών κατηγοριών. Αυτό δεν είναι δουλειά δικιά μου, είναι δουλειά των ομάδων. Στις μικρές κατηγορίες, juniors και προπαίδες. Πήγαμε στους διεθνείς παιδικούς αγώνες. Πες μας λίγο γιατί αυτοί οι αγώνες που έγιναν τον Αύγουστο. Ναι, πήγαμε στη Σκωτία. Εγώ πρώτη φορά πήγα. Επέλεξα παιδιά εδώ του Δήμου Σπάρτης, 8 παιδάκια. Βγήκαμε δεύτερη. Παίξαμε στο τελικό με τους Σκοτσέζους, τους διοργανωτές της πόλης εκεί, του Λάναρξάιρ. Και χάσαμε μόνο αυτό το παιχνίδι. Βέβαια με ένα βεβαρημένο πρόγραμμα, 3 παιχνίδια. Αλλά αυτό που είπα προηγουμένως, τα παιδιά στις μικρές ηλικίες, τα δικά μας, τα Λακωνόπουλα, όλα τα παιδιά της Λακωνίας είναι άξια. Απλά θέλουν δουλειά επιστημονική, γι' αυτό γίνεται η σχολή, να βελτιώσουμε και να βγάλουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Γενικότερα. Ακριβώς. Και των ποδοσφαιριστών και των προπονητών. Και των προπονητών, σωστό. Μας είπε ο κύριος Μπατάκης ότι είναι 17 ημέρες η σχολή. 17 ημέρες είναι η σχολή. Ποια μέρα διανύουμε? Είναι πρωί, απόγευμα. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Δευτέρα, είμαστε δηλαδή στην έκτη μέρα. Η πρώτη μέρα ήταν θεωρητική, να το πω έτσι. Δουλεύουν πρωί, απόγευμα. Έχει κούραση πολύ και μόρφωση πολύ. Τουλάχιστον θα έχουμε καλούς διπλωματούχους προπονητές, γιατί τόσα χρόνια γνωρίζαμε οι προπονητές θα ήταν. Ναι, το θέμα είναι ότι φοιτούν, αλλά εύχομαι να το πάρουν όλοι το δίπλωμα, αλλά είναι δύσκολο. Γιατί θα περάσουν, δίνουν εξετάσεις, κάθε μέρα περνάνε τεστ, ναι, παρουσιάζουν κάποιο θέματα και στο τέλος θα περάσουν και πρακτικά και θεωρητικά εξετάσεις και διαιτητικά πλέον. Να βελτιώνεται και σε αυτόν τον τομέα. Τρεις τομείς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ, Νίκο μου. Ευχαριστώ. Τον αποτρέπουμε με το σώμα μας, τον βγάζουμε προς τα έξω, προς τα πλάγια. Ποιο πόδι κλείνουμε. Κλείνουμε το καλό του. Το πόδι. Το δυνατό του πόδι. Το δυνατό, δηλαδή που έχει την μπάλα. Που έχει την μπάλα, βέβαια. Ωραία. Να. Έτσι, είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι στην μπάλα και στο παίχτη. Και τον οδηγούμε, πάμε Κώστα, λίγο προς τα έξω. Εκεί. Την κατάλληλη στιγμή τοποθετούμε το σώμα μας ανάμεσα στην μπάλα και στον παίχτη. Την ώρα που θα παίξει την μπάλα. Την ώρα ναι, που κάνει οδήγηση της μπάλας, οδηγούμε το κορμί μας μπροστά ανάμεσα στον παίχτη, τον επιτιθέμενο και την μπάλα και κλέβουμε την μπάλα. Και δημιουργούμε, όπως είπαμε, μια καλή προοπτική για ανάπτυξη της ομάδας μας. Πρέπει να γίνει τώρα μια επίδειξη ακριβώς στο χώρο που ακριβώς γίνεται. Γιατί είπαμε στο κεντρικό άξονα. Ναι. Άρα εκεί θα πάρει. Έχω τοποθετήσει. Ωραία, πάτε. Ωραία, πάμε παιδιά.